Είμαι ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος, παίκτης του Παναθηναϊκού Συνεπιτραπέζια της Πέρυσης και είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι στα Δειλινάτα, στο χωριό που γεννήθηκε ο κύριος Καλαφάτης, και μεγάλη μου τιμή να κάνουμε ένα event το οποίο δημοσιεύει πιο πολύ το ping-pong. Βλέπουμε και μικρά παιδιά, που σήμερα σημαίνει ότι πολλά μικρά παιδιά θα διδαχτούν από σένα ένα μεσογειονίκη και πρωταθλητή Ελλάδος στο ping-pong. Μεγάλη τιμή, και χάρη στον πρώην τον πολίτη καταφέραμε να οργανώσουμε αυτό το event. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Είναι μεγάλη χαρά που σε έχουμε σήμερα κοντά μας εδώ στα Δειλινάτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Χρόνης ο Πολίτσης είναι φυσικά σήμερα εδώ, προπονητής του Ασία Κεφαλονιάς Ιθάκης, μαζί με πολλά παιδιά και έναν μεσογειονίκη εδώ στα Δειλινάτα. Σωστά. Τιμή μας που βρισκόμαστε σήμερα εδώ να τιμήσουμε τον πρόεδρο εδώ της κοινότητας και το χωριό των Δειλινάτων που μας ζήτησε να δημιουργήσουμε, να ξεκινήσουμε από εδώ Ασία Κεφαλονιά και Ιθάκη δραστηριότητες τους και ώστε να γίνει γνωστό το άθλημα στην Κεφαλονιά και άλλο στα μικρά παιδιά, στους μικρούς φίλους και στους μεγάλους για το μαζικό κομμάτι. Θεωρώ ότι θα γίνουν και άλλα πράγματα εδώ. Ο πρόεδρος έχει ζητήσει να μπει ένα τραπέζι πικμών σε υπαίθριο και θα είναι το πρώτο τραπέζι, πιστεύω, που θα μπει στην Κεφαλονιά, ώστε να ανοίξει ένας δρόμος για να βλέπει ο κόσμος το άθλημα περισσότερο. Τιμή μας και έχουμε φέρει με την ευκαιρία τον φίλο Κωνσταντίνο Κωνσταντινόπουλο, πρωταθλητή Ελλάδος, παίκτης του Παναθηναϊκού, πρόσφατα μεγάλη επιτυχία μαζί με τον Σγουρόπουλο, τον άλλον αθλητή της εθνικής ομάδας, φέραν την τρίτη θέση στους μεσογειακούς αγώνες στο ομαδικό και θα δώσει μια καλή εικόνα για το άθλημα στο νησί και για τα παιδιά εδώ τα μικρά. Πιστεύουμε ότι ο Κώστας θα συνεχίζει να έρχεται, καθώς ευελπιστούμε να φέρουμε και άλλους αθλητές μεγάλους βεληνικούς στο νησί. Όπως γνωρίζετε, η ομάδα μας του χρόνου θα αγωνίζεται στη Β' Εθνική. Θα υποστηρίξουν το event δύο αθλητές μας, ο Λάμπρος ο Κολαΐτης και ο Άγγελος Σημεωνίδης, μέλος του χωριού Δειλινάτων πλέον, ως παραμπαστός. Καλά δεν το λέω, πρόεδρε? κάτι που έμαθα στην Κεφαλονιά. Από εκεί και πέρα, εδώ το λόγο, ευχαριστούμε και πάλι τον πρόεδρο. Αυτά από εμάς, εμείς είμαστε στο γήπεδο. Θα υπάρξει και ένα τουρνουά που ετοιμάζουμε με την περιφέρεια και στην Ιθάκη και στην Κεφαλονιά, τόπος και αθλητισμός. Δύο τουρνουά με την Επιτραπέζια της Φέρυσης που θα γίνει στο κλειστό και θα ακολουθήσουν και άλλες μεγάλες εκδηλώσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τάσο Τζοτζάλος, ο πρόεδρος τοπικής κοινότητας Δειλινάτων. Πρόεδρε, ωραία κατάσταση εδώ στην κεντρική πλατεία. Βλέπουμε αγώνες πινκ-πονκ, επιτραπέζες αντισφαίρησης, βλέπουμε ένα σκάκι, βλέπουμε τηλεσκόπια. Ωραία πράγματα, πραγματικά ωραία πράγματα. Καταρχάς, να πούμε καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αθλητή Παναθηναϊκού και Μεσογειονίκη, τον Κωνσταντίνο Κωνσταντινόπουλο, για τη χαρά που μας δίνει, για την ιδιαίτερη τιμή το να βρίσκεται στο χωριό μας απόψε, ώστε να δείξουμε στα παιδιά το άθλημα του πινκ-πονκ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Χρόνη, γιατί πραγματικά η ιδέα γεννήθηκε στο πόδι, θα έλεγα, συζητιώντας και γνωρίζοντας ουσιαστικά τη δεύτερη φορά μεταξύ μας. Εμείς ο στόχος ως κοινότητα και με τη στήριξη της Δημοτικής Αρχής Μιχαλάτου, ο κύριος στόχος μας είναι να περνάνε καλά τα παιδιά. Τι θεωρούμε ότι μέσα από τον αθλητισμό τα παιδιά αποκτούν καλύτερο χαρακτήρα, διαπλάθουν ήθος, αξίες, και γι' αυτό, όπως βλέπετε και εδώ στην πλατεία μας, τόσο με το σκάκι ήταν μία απέτηση των παιδιών, όπως και με το τηλεσκόπιο για την ωραία θέα που έχουμε, αλλά και για να περνάνε καλά τα παιδιά, αλλά και οι διοργανώσεις αυτές, και ευελπιστούμε στο άμεσο διάστημα, όπως είπε και ο Χρόνης, έχουμε έρθει σε επαφή. Αν δεν τα καταφέρουμε φέτος, πιστεύω με την καινούργια χρονιά, να αγοράσουμε ένα τραπέζι, επιτραπέζι αντισφαίρησης εξωτερικού χώρου, το οποίο να μένει όλο το χρόνο έξω, δεν θέλουμε κάτι απλό. Και πιστεύω να περάσουμε απόψε όλοι καλά καταρχάς. Λίγο μας τα χαλάει ο άνεμος. Δεν πειράζει, βλέπουμε ότι είναι όλα τα παιδάκια του χωριού. Είναι πολλά παιδιά, πραγματικά. Και η Ακαδημία του Παναθηναϊκού και ο κόσμος των Καραγωστών, και νομίζω θα μαζευτεί ακόμα περισσότερο κόσμο. Και πάλι συγχαρητήρια και καλή συνέχεια στην προσπάθεια που κάνετε. Με το καλό να ξανάρθει ο Κωνσταντίνος στο χωριό μας, να τον ξαναφιλοξενήσουμε. Να είστε καλά. Να περνάμε όμορφα όλοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. One voice, one heart, love and unity, everybody.
μικρό παιδί, ποια είναι η διαφορά? Ότι και ο Κώστας έκανε τις ίδιες ασκήσεις, συνεχίζει να τις κάνει. Η ταχύτητα είναι η διαφορά και η δύναμη της μπάλας που θα πάει. Άρα μετά από πολλά χρόνια και εισμήνη, μετά από πολλή προπόνηση, θα μπορεί να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Οι ασκήσεις που κάνει ένας...